Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω με τον κύριο Λάμπρο Αντωνόπουλο. Ο κύριος Αντωνόπουλος είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ και Κίνημα Αλλαγής. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και βέβαια προέρχεστε και από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής, έτσι δεν είναι? Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, μάλιστα. Εκλογικού Αγώνα, σωστά. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο ένα πρωτογενικό σχόλιο για αυτό τον προεκλογικό αγώνα, αυτά τα οποία μετίθεται στο τραπέζι, τις προτεραιότητες που βάζετε. Τώρα, το Βαβέλ δηλώσεων ή αυτόν γκολ, πάρτε το εσείς όπως θέλετε και μεταφράστε το, αλλά δώστε μας λίγο το κλίμα το οποίο επικρατεί. Κοιτάξτε, εμείς συνεδριάσαμε χθες το απόγευμα στο θεατρικό σταθμό η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή μελών και στελεχών μας, οι οποίοι θέλουν να είναι ξανά δίπλα μας σε αυτή την προεκλογική μάχη που έχουμε να δώσουμε μέχρι τις 25 Ιουνίου. Το κλίμα για εμάς στο ΠΑΣΟΚ γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ θετικό. Έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ. Ως ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα από καμία πολιτική διαδικασία. Εκτιμούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια σταθερή ανωδική πορεία και αυτή δεν πρόκειται να διακοπεί. Η συζήτηση που έγινε χθες αφορούσε σε πρώτη φάση τον πολιτικό σχεδιασμό για το ποια θα είναι η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα και προφανώς έγινε εισήγηση από την Ομαρχιακή Επιτροπή για την οργανωτική δομή, το πώς θα κινηθεί η παράταξη και η οργάνωση του Ηρακλείου μέχρι τις εκλογές της 25 Ιουνίου. Σαν αποτέλεσμα υπερψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Όλα τα στελέχη δήλωσαν διαθέσιμα στην οργάνωση για να προσφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο εκλεγμένοι βουλευτές μας, σύσσωμο το ψηφοδελτίό μας και όσοι δεν εκλέχθησαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι δίπλα στην οργάνωση και θα συνεχίσουν με τις ίδιες δυνάμεις την ίδια όρεξη. Τώρα νομίζω ότι ή μετακινήστε εσείς λίγο ή στο σημείο που είστε δεν είναι καλό το σήμα, αλλά το ζητούμενο είναι ότι σε κάποια σημεία σας χάνω και είναι κρίμα, γιατί δεν θα έχουμε όλοι μας έτσι τη σωστή αποτύπωση όλης της έννοιας του σχολείου σας, κύριε Αντωνόπουλε. Αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο θα ήταν ότι καλύτερο. Ναι. Ναι, νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, ναι, συνεχίστε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι όλα τα στελέχη μας θα είναι στην πρώτη γραμμή και σε αυτή τη μάχη που έχουμε να δώσουμε και οι δύο εκλεγμένοι βουλευτές μας, αλλά και σύσσωμο το ψηφοδέλτιο, όλοι οι υποψηφοί μας δήλωσαν διαθέσιμοι στην Ομαρχιακή Επιτροπή να βοηθήσουν σε την κατεύθυνση. Υπήρχε αυτή μια οργανωτική δομή, μιλάμε για εκδηλώσεις σε όλο το νομό, θεματικές εκδηλώσεις, κλιμάκια. Θα είναι και κάποια ανακοινώσιμα το επόμενο διάστημα, θα σας ανακοινωθούν. Υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα και μια μεγάλη διάθεση όλων των στελεχών, παλιών και νέων στελεχών, να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε ένα θετικό αποτέλεσμα και προχωράμε στους στόχους που έχουμε θέσει στην Ομαρχιακή Επιτροπή όλο το προηγούμενο διάστημα και προφανώς το τελευταίο αυτή η εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι το θεμητό από τη μία. Δηλαδή η διαχείριση ενός καλού αποτελέσματος και λογικό ακούγεται. Όπως επίσης και ότι το κλίμα το οποίο για μας αυτή την ώρα έχει διαμορφωθεί είναι θεμητό. Ωστόσο στη ροή του λόγου σας είπατε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν αναφέρεστε στο αποτέλεσμα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο να είναι λίγο ο λόγος πιο μαζεμένος, δεν ξέρω εγώ, αλλά ξέρετε δεν μπορώ να κρατηθώ και εύκολα και σας το λέω, γιατί ακούγεται λίγο παραπάνω και ο άλλος που ακούει απ' έξω μπορεί να λέει δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, έλα εδώ να δεις πόσο ωραία είναι τα πράγματα. Όταν λέω δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα, εννοώ εκλογικά. Είναι μια εκλογική διαδικασία που το ΠΑΣΟΚ πήγε ενισχυμένο. Η παράταξη μας φαίνεται ενωμένη όσο ποτέ άλλοτε. Και από τις εκλογικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, δεν έχουμε το άγχος μείωσης των ποσοστών όπως έχουν άλλες παρατάξεις. Μιλούσα καθαρά εκλογικά και οργανωτικά. Δεν φοβόμαστε το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί είχε γίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ότι στις επαναληπτικές εκλογές, αν το τρίτο κόμμα θα συμπιεστεί περισσότερο ή όχι. Εγώ λοιπόν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται από μείωση των ποσοστών και οι τάσεις που καταγράφονται ακόμα και μεταξύ των δύο αυτών εκλογικών διαδικασιών για εμάς είναι ανωδικές. Δεν απειλείται από μείωση ποσοστών. Προσέξτε τώρα. Ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα είχε από τη δική του την πλευρά ή ήθελε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν κάποιες δηλώσεις, οι οποίες δηλώσεις είχαν να κάνουν με την οικονομία, είχαν να κάνουν με την φορολογία και όλα αυτά τα οποία βιώσαμε. Μπορεί να μην ευθύνονται αυτά για τη μείωση του αποτελέσματος. Είπαν ότι, ξέρετε, εξέφραζε ο κύριος Κατούργκαλος προσωπικές απόψεις και όλα τα υπόλοιπα.
πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και πριν συνεχίσουμε, έρχονται δικά σας στελέχη, αποδίδουν ωστόσο σε σαρδάμ τις δηλώσεις τους αυτές περί της φορολογίας, των εισοδημάτων, των μερισμάτων κλπ. Όλα αποδίδονται σε ένα απλό σαρδάμ ή πραγματικά, κύριε Αντινόπουλε, κάτι κρύβεται πίσω από όλες τις πολιτικές αυτές? Γιατί είναι δεδομένη η οικονομική κατάσταση της χώρας, γιατί ξέρουμε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, γιατί δεν περιμένουμε να υπάρξουν οι μεγάλες και οι τεράστιες αλλαγές την επόμενη ημέρα, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρχει μία ανακούφιση. Τι ακριβώς συμβαίνει κατά εσάς? Κοιτάξτε, κατά την προσωπική μου άποψη, κανένα εκλογικό αποτέλεσμα κανενός κόμματος δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία λανθασμένη, μία τυχή δήλωση ενός στελέχους. Προφανώς το αποτέλεσμα των εκλογών είναι αποτέλεσμα του πώς έχει πορευθεί ένα πολιτικό κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο. Ποια ήταν η στάση του, η κυβερνητική, η ανικυβέρνηση, η αντιπολιτευτική όταν είναι στην αντιπολίτευση, και προφανώς το τι έχει εκφράσει σαν πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως ΠΑΣΟΚ στο τι λέμε και τι κάνουμε. Δεν είμαστε ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα στελέχη του υπάρχουν τεράστιες διαφορές απόψεων μεταξύ των στελεχών, ακόμα και όταν ήταν και στην κυβέρνηση. Όσα λέει το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά του είναι απολύτως κοστολογημένα. Η επίσημη θέση του κόμματος είναι όσα καταγράφονται στο ΠΑΣΟΚ, και θα πρέπει όλοι μας να μην παρερμηνεύουμε δηλώσεις σκοπίμως που μπορεί να γίνουν από οποιοδήποτε στελέχη. Παράδειγμα, για να μην μιλάμε συγκεκριμένα, γιατί γνωριζόμαστε και εδώ στο Ηράκλειο και ξέρετε καλά ότι οι πολιτικές θέσεις και οι δικές μου και του κόμματος είναι απόλυτα ξεκάθαρες. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τη φορολόγηση. Το ΠΑΣΟΚ επισήμως λέει ότι πρέπει η φορολόγηση να είναι κλιμακωτή. Δηλαδή λέμε το αυτονόητο. Όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν θα πρέπει να είναι οριζόντια η φορολόγηση, ώστε οι αδύναμοι να πληρώνουν λιγότερα από τους ισχυρούς και οι ισχυροί περισσότερα από τους αδυνάμους. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι το μήνυμα αυτό πρέπει να μπει και στα δικά σας τα στελέχη, για να τελειώνουν οι κουβέντες περί σαρδάμ ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνοι τα επικαλούνται, έτσι ακριβώς, έτσι ώστε να λύξει αυτό το θέμα, το οποίο μπερδεύει και κάνει τον κόσμο να αγωνιά. Ο ουσιαστικός πολιτικός αντίπαλος για εσάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία? Κύριε Δουλειράκη, στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη. Το θέμα είναι όχι μόνο να μιλήσουμε με όρους αντιπαλότητας, το θέμα είναι να εκλάβουμε και να αναλύσουμε το πολιτικό μήνυμα που έδωσε η λαϊκή τιμωρία, ο ελληνικός λαός. Για εμάς το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ότι έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία από μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική δύναμη, η οποία θα μπορεί με σοβαρότητα και αξιοπιστία να εκπροσωπήσει τον προοδευτικό κόσμο στο ελληνικό κοινοβούλιο και να μπορέσει να την εμπιστευτεί σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Για εμάς το μήνυμα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι ότι καταφέραμε να αναγεννήσουμε την παράταξή μας. Καταφέραμε να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας και αισθανόμαστε αρκετά δικαιωμένοι και ηθικά και πολιτικά για τα αποτελέσματα και για τη στάση του κόμματος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και με αυτόν τον γνώμονα και με αυτή την ανάλυση προχωράμε. Εμείς, όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε να διαχειριστούμε ένα καλό αποτέλεσμα. Κάποια άλλα κόμματα έχουν να διαχειριστούν αρνητικά αποτελέσματα. Είναι θέμα διαχείρισης του κάθε κόμματος πώς θα εκτιμήσει, πώς θα αποτιμήσει και πώς θα δικαιολογήσει τα αποτελέσματα των εκλογών. Στην επόμενη εκλογική διαδικασία όμως που έρχεται, εγώ αυτό που λέω και για όλα τα κόμματα και προφανώς ένα παραπάνω για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι ότι η κάλπη είναι άδεια. Ξεκινάμε από την αρχή, δεν υπάρχει κανένα δεδομένο αποτέλεσμα και η μάχη θα δοθεί ξανά, γιατί ξέρετε καλά ότι η ψήφος σε αυτή τη δεύτερη εκλογική διαδικασία είναι και περισσότερο πολιτική. Δεν υπάρχει ο Σταυρός, δεν υπάρχουν οι υποψήφοι. Είναι περισσότερο πολιτική. Πιο απελευθερωμένος ο πολίτης μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν έχουν σταματήσει οι κουβέντες περί τελικής συνεργασίας κομμάτων σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, συζητείτε ακόμα και σήμερα. Τώρα θα μου πείτε έντονα ή όχι, αλλά συζητείτε. Δεν έχει σταματήσει η κουβέντα παρά τις διαβεβαιώσεις που μπορεί να έχουν υποθεί, να έχουν δοθεί, τις κουβέντες που έχουν υποθεί, ότι υπάρχει ακόμα η δυνατότητα συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις έγιναν νωρίτερα, κάποιες παρερμηνεύθηκαν, κάποιοι θέλησαν σκόπιμα
να στρέψουν το δημόσιο διάλογο μόνο σε συνεργασίες, αφήνοντας πίσω τις πολιτικές θέσεις, τα προγράμματα των κομμάτων. Ξέρετε, είδατε ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών με ένα άλλο εκλογικό σύστημα ήταν πάρα πολύ κοντά ακόμα. Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Σας είπα ότι παρά το γεγονός ότι έχουν διευκρινιστεί πράγματα, εντούτοις επιμένουν ακόμα και σήμερα αυτές οι κουβέντες. Γι' αυτό ζήτησα το σχόλιο σας. Βεβαίως. Εγώ εκτιμώ το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα με την απλή αναλογική. Αν εκτιμηθεί, δεν δίνει πολλά περιθώρια με το νέο εκλογικό σύστημα, τον νέο εκλογικό νόμο, να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ακόμα όμως, αν μπούμε στη διαδικασία αυτή, γιατί όπως λέμε πολύ καλά, κάλπη είναι, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ακόμα και αν μπούμε στη διαδικασία των συζητήσεων, δεν θα βάλουμε το ΠΑΣΟΚ ότι θα συνεργαστεί είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει την αυτόνομη πορεία του, το έχει αποδείξει και πάνω απ' όλα στις συζητήσεις που λέγαμε περί συνεργασιών, περί κυβερνήσεων συνεργασιών, μιλούσαμε με το πρόγραμμά μας, έχοντας την κορυφή της πολιτικής μας ατζέντα το πολιτικό μας πρόγραμμα. Δεν μπαίνουμε στις συζητήσεις των προσώπων, μιλάμε για κυβερνητικές, μιλάμε για προγραμματικές συμφωνίες που μπορούν να υλοποιηθούν όταν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Όπως όλα φαίνονται, δείχνουν, θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο επόμενο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Πότε έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, διήμερη περιοδία και σε αυτούς τους δύο νομούς που νομίζω ήσασταν στην γραμμή και ακούσατε, δηλαδή σε Λασίθη και Ρέθυμνο που έδωσαν καλά ποσοστά στο δικό σας το κόμμα? Ο πρόεδρος θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη το επόμενο διάστημα. Ξεκινάει από τη Σιτία την Παρασκευή, που θα γίνει και μια ομιλία το βράδυ της Παρασκευής στη Σιτία, και το Σάββατο θα επισκεφτεί το Ρέθυμνο, το Πέραμα και την πόλη του Ρεθύμνου. Προφανώς και θα βρεθεί και στο Ηράκλειο, όπου προσδιοριζόμαστε στο να κλείσουμε την προεκλογική μας περίοδο, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, με μια μεγάλη εκδήλωση εδώ από το Ηράκλειο. Και προφανώς θα γίνει και μια παρουσία, δεν ξέρω αν θα είναι με τη μορφή ομιλίας ή όχι, στα Χανιά. Άρα θα περιοδεύσει το σύνολο της Κρήτης. Είναι μια εκλογική περιφέρεια που μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και προφανώς λίγο της εντοπιότητας του Προέδρου μας, δίνουμε μεγάλη βάση στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο που μας έδωσε τα ποσοστά που μας έδωσε. Αλλά για αρχή η Σιτία και το Ρέθυμνο. Σωστά. Για αρχή. Αυτό καταλαβαίνω. Για αρχή η Σιτία και το Ρέθυμνο, μέχρι τέλος πάντων να δούμε μέχρι τις 23 του μήνα πού ακριβώς θα πάει. Θα ξαναέρθει, λέτε, ούτως ή άλλως, και θα δείτε πού θα κλείσει και με την κεντρική του ομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.